Υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Με βάση αυτά που ακούμε για εσάς, εσείς θα πάρετε για χρήματα τώρα. Μην το απαντήσουμε καλύτερα αυτό. Όχι, να το πιάσουμε τώρα. Όχι, να το πιάσουμε. Γαμπρί θα γίνεται. Ναι, ναι. Κορίτσια και τα κόρια σε όλες τις δυνάμεις είναι λίδες και γαμπρί. Τα χρήματα που θα πάρετε επιτέλους. Δεν θα πάρουμε χρήματα. Δυστυχώς αυτό που ακούστηκε στη ΔΕΘ, ότι το 20% που ακούστηκε για τα νυχτερινά, πραγματικά είναι μια κοροϊδία εντός αγωγικών, διότι οι ένστολοι και γενικά εκεί οι στρατιωτικοί και τα σώματα ασφαλής περιμέναμε κάτι άλλο. Να πω ότι από πέρσι, όχι να το τονίσω αυτό, είχε ακουστεί ότι θα βγει ένα νέο ειδικό μισθολόγιο το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των ενστόλων. Δυστυχώς όμως, αντί να έρθει το ειδικό μισθολόγιο, ήρθε μια οριζόντια αύξηση σε όλο το δημόσιο τομέα και κάποιοι το βαφτίσαν αυτό ότι είναι ειδικό μισθολόγιο. Όχι, δεν είναι ειδικό μισθολόγιο. Είναι μια αύξηση μετά από 15 χρόνια λιτότητας, μειώσεων και πολύ μεγάλων μειώσεων και δυστυχώς ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Πόση είναι αυτή η αύξηση στην πράξη? Η αύξηση για τα νυχτερινά. Η αύξηση για τα νυχτερινά είναι τίποτα, μηδέν. Και θα σας πάρετε, και θα σας πω γιατί υπάρχει εδώ το παράδοξο το οποίο ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Τα νυχτερινά μας συνομοθετηθήκαν το 2017. Το ελληνικό κράτος εφάρμοσε αυτό το νόμο μετά από 6 χρόνια και αναγκάστηκε να το κάνει διότι κερδίσαμε τα δικαστήρια. Δυστυχώς όμως συνέχισε να μας απαξιώνει γιατί βγήκε μία κία από το Υπουργείο Οικονομικών που έλεγε: θα πληρώνεσαι τα νυχτερινά, αλλά θα δουλεύεις 8 ώρες και θα πληρώνεσαι τις 5. Θα δουλεύεις 16 ώρες και θα πληρώνεσαι τις 10. Αυτό είναι μοναδικό. Στην Ελλάδα είναι μοναδικό. Ούτε στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό. Πουθενά. Μόνο στην Ελλάδα. Και μόνο για τους στρατιωτικούς. Του κυρίου Λεχωρίτη, του κυρίου Νικολακόπουλου και του κυρίου Τσούνη, για να βάλουμε στην κουβέντα μας. Έχουμε τη σύνδεση με τον Δημότυχο, καλή μας συνάδελφη. Έχουμε. Ωραία. Ναι, να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Πουργιαζή. Αν λέω σωστά το όνομά σας, αγαπητέ Απόστολε, Πουργιαζής είναι το όνομά σας? Πουργιάζης. Λοιπόν, τον κύριο Πουργιάζη, αγαπητέ Απόστολε, διαβάζω εδώ, μας έχει ενημερώσει και ο Σπύρος, υπηρετεί 29 χρόνια ως στρατιωτικός με μεταθέσεις πάντα παραμεθόριο. Εύρω και ακριτικά νησιά. Η σύζυγός είναι από την Κατερίνη, ως ιδιωτική υπάλληλος εργάζεται η σύζυγός σας. Έχετε δύο ανήλικα παιδιά. Η κόρη σας σήμερα κλείνεται 16 έτη. Να τη χαίρεστε. Μας ενημέρωσε και ο Σπύρος Αφρεμετής. Χρόνια πολλά για το κορίτσι σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, αλλά πώς επιβιώνετε? Με δυσκολία, όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι. Δύσκολα τα χρόνια, αλλά να είναι πολλά. Αλλά πώς επιβιώνετε, κύριε Πουλή? Το πώς επιβιώνουμε, με καλή διαχείριση και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί η σύζυγός μου εργάζεται. Υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι μετατίθενται συνεχώς και η σύζυγός τους δεν έχει τη δυνατότητα να εργαστεί εξαιτίας των μεταθέσεων. Πάνε σε περιοχές όπου τα ενίκια είναι πιο ανεβασμένα, όπως είναι οι τουριστικές περιοχές. Δυσκολεύονται να ζήσουν, δυσκολεύονται να βρουν κατοικία. Και όλο αυτό επηρεάζει κατά πολύ την οικογενειακή ζωή. Απόστολε, επειδή οι μεταθέσεις είναι συχνές, δηλαδή σε σχέση με ένα άλλο εργαζόμενο, το λέω αυτό συχνές, αλλάζει και όλη η ζωή. Ναι. Η ζωή δική σας, τη συζύγου, των παιδιών, σχολεία, οτιδήποτε άλλο. Σωστά. Η μεταβολή στις ανάγκες, στην καθημερινότητά σας. Η οικονομική μεταβολή, πόσο εφιαλτική ή εύκολη μπορεί να είναι για εσάς, γιατί στο πρόσωπό σας βλέπουμε είναι χιλιάδες κυρίες και κύριοι στρατιωτικοί, έτσι. Που εμείς δεν ξέρουμε την καθημερινότητά τους, εμείς βλέπουμε απλά να είναι σε μια θέση και λέμε εντάξει, έχει βολευτεί στρατιωτικός, θα πάρει κάποτε σύνταξη. Δεν είναι έτσι όμως η ζωή σας. Όχι, δεν είναι έτσι. Και δώστε μας την εικόνα της καθημερινότητας για να καταλάβουν περισσότεροι φίλοι μας, παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ όπως σας είπα, με 29 χρόνια υπηρεσίας έχω ένα εισόδημα κοντά στα 1.650 ευρώ. Και με δύο ανήλικα τέκνα. Ένα συνάδελφος ο οποίος μπαίνει αυτή τη στιγμή στις ενόπλες δυνάμεις, ο μισθός του δεν θα ξεπερνάει τα 850 με 900 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, από εκεί και πέρα, όταν αρχίζετε να πρέπει να νοικιάσεις, να πρέπει να πληρώσεις τους λογαριασμούς που έχουν όλοι, θα πρέπει να κάνεις τα ψώνια, θα πρέπει να... Θα πληρώσεις τα δάνεια, γιατί και εσείς παίρνετε δάνειο, δεν είναι φαντάζομαι. Το ενίκιο, όλα μέσα. Το ενίκιο. Ένα ενίκιο εδώ στην περιοχή μας για μια οικογένεια κυμαίνεται ακόμα στα 350 ευρώ. Όταν ένας συνάδελφος θα μετατεθεί στην ΚΟΗ στη Ρόδο θέλει 650, θέλει 700 με μια οικογένεια και δύο παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη, γιατί πρέπει να βάλουμε και στην εξίσωση και τα παιδιά και τις εξωσχολικές δραστηριότητες και τα αγγλικά τους και κάποιο άθλημα. Από εμάς για να έχουν τα παιδιά. Πρόσθεση και κάτι ακόμα. Από εμάς για να έχουν τα παιδιά. Απόστολε, να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Εσείς παίρνετε, οι περισσότεροι δηλαδή στρατιωτικοί, κύριε Ρώτα, παίρνετε μεταθέσεις στα νησιά.
βρίσκουν σπίτι, εδώ δεν βρίσκει γιατρό σπίτι, δεν βρίσκει δάσκαλο σπίτι. Όχι, να σας ο στρατιωτικός. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στεγαστικό και έχουμε πει ότι θα πρέπει να δοθεί ένα στεγαστικό επίδομα για να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες. Ένας αντιπολογαγός που παίρνει 900-950 ευρώ και πάει σε ένα νησί και του ζητάνε 600-700 ευρώ ενίκιο, πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Είναι αδιανόητο. Στη Βουλγαρία, συνάδελφοι μας, συγγνώμη, παίρνουν 1.100 ευρώ πρώτος μισθός ενός νεοδιοζερόμενου. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα? Ποιο είναι το κράτος δικαίου? Η Βουλγαρία, που είναι τελευταία χώρα στην Ευρώπη, παίρνει 1.100 ο Δανέζος που θα μπει στο βουλγαρικό στρατό. Και μάλιστα διάβασα πρόσφατα ότι στην Τουρκία, που έχει τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα, ο ανθυπολογαγός με τα λιγότερα χρόνια υπηρεσία θα παίρνει 1.600 ευρώ πρώτο μισθό. Βλέπουμε τη διαφορά. Και η διαφορά αυτή είναι, δημιουργεί και επικίνδυνες καταστάσεις. Να πω ότι και τώρα που τελειώσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, μείναν κενές θέσεις αξιωματικών στις στρατιωτικές σχολές. Ακριβώς. Διότι δεν υπάρχει κίνητρο, ή μάλλον υπάρχει απαξίωση μισθολογική, επομένως ο νέος δεν μπορεί να πάει στην στρατιωτική σχολή για 800-850 ευρώ. Και σημαίνει ένδυα αξιωματικών, σημαίνει. Τα είπατε όλα, κύριε Βαλκοπούλου. Ωστόσο, να προσθέσω, παρότι η αρμοδιότητά μου στον έφκανε τα ασφαλιστικά, όχι τα εργασιακά, να προσθέσω να σημειωθεί, δηλαδή να καταγραφεί, ότι έχουμε αυξήσεις στους μισθούς τα τελευταία χρόνια και στο μέσο μισθό και τώρα, στο δημόσιο από πρώτη πρώτου. Μισό λεπτό, αλλά γιατί αυτό δεν υπόθηκε για το δίκαιο της συζήτησης. Κοιτάει τη σύζυγο και η σύζυγο στον Απόστολο. Από πρώτη πρώτου αυξήθηκε ο μισθός και στις δημόσιες. Ευγενική φυσιογνωμία σας κοιτάει περίεργα. Σου λέει, καλώς ο Ηλίας, είναι συμπαθέστατος, αλλά πρέπει να επιβιώσω κιόλας. Σύμφωνη, η πραγματικότητα όμως είναι ότι αφενός, επειδή το ανέφερε ο κύριος, ο πρώτος μισθός, να επιβεβαιώσει και ο κύριος Ρώτας, δεν είναι 750. Εδώ κατώτατος είναι 830, άρα δεν γίνεται η στρατιωτική κύριε Τσούνη, το λέμε, να ξεκινάνε με 750, ξεκινάνε με 850. Το θέμα είναι πώς επιβιώνουν, γιατί δεν έχουν τίτια κατώτα. 850 μειχτά, κύριε Τσούνη, συγγνώμη. Σωστά. Απλά το αναφέρω για να... Και πληρώνουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές για να καλύπτουμε τον χρόνο της φίτησης. Απόστολε, θες κάτι άλλο να καταθέσεις από αυτό που βιώνεις εσύ και η σύζυγός σου ως στρατιωτικός, ως οικογένεια στρατιωτικών? Αυτό που βιώνω εγώ το βιώνουν όλοι οι στρατιωτικοί. Δεν είναι μόνο. Είσαι φωνή τους, γι' αυτό το λέμε. Να επιμείνεις. Τώρα είναι η στιγμή μας. Πες το. Και την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε σε άλλο κανάλι ότι πήραμε αύξηση 250 με 300 ευρώ. Άντε, εγώ τώρα να πείσω τη σύζυγο ότι δεν πήραμε αυτή την αύξηση. Σου λέει κάπου τα χαλά. Άντε να πεις τη σύζυγο. Άντε τώρα. Λοιπόν.